Αυτό. Εσύ πώς πήγες από τη γυμναστική ακαδημία? Και από τη φανέλα του. Γιατί πήγες στη γυμναστική ακαδημία? Από τη φανέλα του. Φύγεις, αυτό θα σκέφτομαι. Στην υποκριτική, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Το ένα κομμάτι της γυμναστικής ακαδημίας έχει να κάνει με τον έρωτά μου, τον αθλητισμό. Που δεν φαίνεται τώρα. Αλλά πιο παλιά ήμουνα κολλημένος πολύ. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τα ομαδικά αθλήματα. Πολύ. Οπότε το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, χωρίς να ξέρω κιόλας ακριβώς τι. Οπότε είχα δηλώσει μόνο γυμναστική ακαδημία. Άντε. Μόνο γυμναστική ακαδημία είχα δηλώσει. Πέρασα στην Αθήνα, κατάλαβα ότι δεν με σύκλωνε το κλίμα, ήταν ένας άλλος κόσμος εκεί. Δηλαδή, κατάλαβα ότι και εκεί κάπως η κοινωνία της γυμναστικής ακαδημίας με πέταξε και λίγο εκτός, ας πούμε. Γιατί, ναι. γιατί το λες? Με την έννοια πότε ότι... το κατάλαβες, πώς με το που μπήκα, λέω, αμάν, εδώ τι γίνεται, παιδιά, πρέπει να την κάνουμε σιγά-σιγά, δεν μας παίρνει. γιατί ήταν σωματαράδες όλοι, ξέρεις, γυμναστική, αυτά, το να τα άλλο. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν σε τέτοια φάση. Και με θεωρούσαν ή τρελό, ότι είναι παρανοϊκό. Αυτός ο τύπος τώρα τι θέλει εδώ πέρα με τα μουσια, με τα έτσι, με τα αλλιώς, με τα αυτό. Και κάποια στιγμή, επειδή όπως έπαιζα μπάσκετ εγώ και ήμουν καλός, ας πούμε, και μ' είχε δει και ο. Τέλος πάντων, είχαμε κάνει μια. Έπαιζα στην ΑΕΚ τότε και ερχόντουσαν και προπονητές και από την Εθνική και ο Γιαννάκης, ο Παναγιώτης και κάτι. Τέτοιο υψηλό επίπεδο. Ναι, και τέτοιους συνεργάτες. Και ήταν ένας καθηγητής, ο Μπολάτογλου, στο μπάσκετ. Και όπως έκανε μάθημα. Έπαιρνε παρουσίες και λέει, διαβάζει Σκυφτούλης και λέει, Σκυφτούλης, σε θέλω εσένα μετά. Και γύρισε όλο το αμφιθέατρο έτσι, ότι τι να τον θέλει αυτόν τον τύπο, ρε παιδιά, ο καθηγητής. Κατάλαβες το. Τι σε ήθελε. Να μου πει, γιατί δεν θες να με βρεις, σε ξέρω, μου λέει, όταν ήσουν έφηβος που σε κοιτάγαμε στο μπάσκετ, τώρα δεν θες να με βρεις, να μου μιλήσεις, μπάσκετ δεν θα πάρεις κατεύθυνση. Ναι, του λέγα εγώ. Εντάξει, είχα πάρει τις αποφάσεις μου ούτως ή άλλως. Α, τις είχες πάρει πολύ γρήγορα. Ναι. Εντάξει, κρυβόμουν εκεί από τη Μαργαλένα και τον Όντα, ας πούμε, έτσι, έλεγα, πήγαινα και καλά στη σχολή. Και μετά η μάνα μου προς τη μήνη της, έτσι το λέω έτσι αυτό, μου λέει, να σου πω, δεν δοκιμάζεις θέατρο, γιατί... Η μαμά το αντιλήφθηκε πρώτη. Γιατί κάτι να ακούσει η μαμά σου που το έχω καταλάβει. Ρε και σήμερα μου... που ήρθες εδώ, δηλαδή. Ναι, η μαμά μου εδώ, έτσι. Ναι. καλά. Πώς τη λένε, Μαριλένα. Μαριλένα. Λοιπόν, όχι, μωρέ, εντάξει, η Μαριλένα είναι ένας άνθρωπος φευγάτος κι αυτή. Μπορεί ο πατέρας μου να είναι ο φευγάτος των τριών μας, αλλά πιο βαθιά φευγάτη είναι η μάνα μου. Οπότε διέκρινε κάτι, εντάξει. Διέκρινε αυτή την εξωστρέφεια που είχα στο κομμάτι, ας πούμε, της αμεσότητας. Έκανα, όπως σαν παιδί έκανα, ξέρεις, μιμήσεις, αυτά. Ήμουν πολύ εξωστρεφής στο σχολείο, ήμουν πολύ αγαπητός στο σχολείο, πρόεδρος του καπιταμελούς και τέτοια, οπότε υπήρχε μια, ξέρεις, έτσι, ναι. Αυτό. Οπότε μου το είπε, 20 χρονών, μου λέει, να σου πω, δεν σε βλέπω. Αυτό μου λέει, μήπως να... Και λέω, και ξεκίνησα και πήγα στη σχολή, ας πούμε. Εντάξει, αλλά τώρα πιο βαθιά, ας πούμε, έτσι, πιο ψυχαναλυτικά, νομίζω από μικρό παιδάκι, έτσι, με λόγω έτσι, και της... αισθάνομαι ότι έχω ζήσει και μια λογοτεχνία μέσα στη ζωή μου και στην εφηβεία μου. Έχεις πει μια ιστορία, πάλι με τη μαμά σου.